Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βόρειο Ελλάδος. Η χώρα μας βρίσκεται πλέον στο τέλος μιας δύσκολης πορείας, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και σημείωσε ότι τον Αύγουστο του 2018 η κυβέρνηση θα έχει καταφέρει να εκπληρώσει έναν από τους κεντρικούς της στόχους, δηλαδή την έξοδο από το μνημόνιο και την επιτροπία. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι η χώρα επιστρέφει σε ένα καθεστώς κανονικότητας με την έξοδο από το μνημόνιο και την επιτροπία. Επισήμανε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα και ότι δεν θα υπάρχουν ακόμη πληγές σοβαρές που θα πρέπει να επουλώσει η κυβέρνηση ή ότι δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να πιάνουμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους προκειμένου να εξυπηρετούμε το χρέος που οι αλόγιστη διαχείριση των κυβερνήσεων που χρεοκόπησαν τη χώρα φόρτωσαν στις πλάτες του ελληνικού λαού. Ωστόσο σημείωσε ότι είναι εντελώς διαφορετικό να έχεις στόχους δεδομένους και να έχεις ένα στοιχειώδη έλεγχο στα πλαίσια των ευρωπαϊκών σου υποχρεώσεων. Δεν υπάρχει στον ορίζοντα ούτε η συνέχεια του μνημονίου, ούτε η παράταση του μνημονίου, ούτε η δίθεν έξοδος, η μη καθαρή έξοδος, η βρώμικη έξοδος, όπως θέλετε πείτε το, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας και υπογράμμισε ότι αυτό που υπάρχει είναι μια σαφής ολοκλήρωση και καθαρή έξοδος. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία σημαντικών εξελίξεων, καθώς πλέον η χώρα μας βρίσκεται στο τέλος μιας δύσκολης και επίπονης πορείας. Σε 4 σχεδόν μήνες από σήμερα, τον προσεχή Αύγουστο, η κυβέρνησή μας θα έχει καταφέρει να εκπληρώσει έναν από τους πιο κεντρικούς στόχους της, την έξοδο από το μνημόνιο, από το τρίτο πρόγραμμα, την οριστική έξοδο από τα μνημόνια για τη χώρα, αλλά και την οριστική έξοδο από την Επιτροπή. Μετά από μεγάλες προσπάθειες, μετά από δύσκολες και επίπονες διαπραγματεύσεις, περνώντας πολλές φορές από 40 κύματα, και έχοντας απέναντί μας όχι μόνο μέρος των πιστωτών μας που πολλές φορές ήταν καχύποπτοι και εχθρικοί απέναντι στη χώρα συνολικά, αλλά θα έλεγα και το σύνολο του εγχώριου κατεστημένου. Και καταφέρνουμε να πετύχουμε εκεί που τρεις κυβερνήσεις, αν λάβει κανείς υπόψη του και την κυβέρνηση των τεχνοκρατών που είχε δημιουργηθεί στο ενδιάμεσο, τρεις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα χρειάζεται μια αποφασισμένη και αποτελεσματική κυβέρνηση για την προσέλκυση επενδύσεων, τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που συμμετείχε και στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου με τίτλο «Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις». Ένα συνέδριο που διοργανώνει ο ΣΕΦ και φέρνει στο δημόσιο διάλογο τα συστατικά ενός προγράμματος επενδυτικών μεταρρυθμίσεων. Κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι επενδύσεις σημαίνει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, με υψηλότερους μισθούς, καλύτερες απολαβές και καλύτερο πλαίσιο εργασιακής κάλυψης. Πρώτη πολιτική προτεραιότητα είναι η προσέλκυση επενδύσεων 100 δισεκατομμυρίων ευρώ στα αμέσως επόμενα χρόνια, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η ελληνική κοινωνία δεν συνδέει τις επενδύσεις με τα θετικά ωφέλη για την κοινωνία, που σημαίνει όμως, όπως υπογράμμισε, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό, όπως είπε, είναι επιβεβλημένη η υψηλή ρυθμή υλοποίησης ενός συνεκτικού σχεδίου επενδύσεων. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν πολλά πεδία που ενδιαφέρουν τους υποψήφιους επενδυτές. Στη δικιά μας την περίπτωση παραβιάζαν οι θύρες. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας, αυτή είναι η ιδεολογία μας. Για αυτές τις αρχές αγωνιζόμαστε. Υπερασπιζόμαστε τις αξίες, τις ελευθερίες και τις αλληλεγγύες. Πιστεύουμε σε μια ανοιχτή οικονομία, σε μια ελεύθερη οικονομία και σε έναν ρόλο του κράτους ο οποίος θα είναι ρυθμιστικός, εποπτικός, με μικρότερο αποτύπωμα από αυτό το οποίο έχει σήμερα. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα δεν νομίζω ότι είναι μόνο ιδεολογικό όμως, κύριε Φέσα, διότι η διαχωριστική γραμμή σήμερα και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, είναι μεταξύ αυτών που αγκαλιάζουν τις προκλήσεις της εποχής και τις βλέπουν ως μια ευκαιρία και αυτών που θέλουν κλειστές, περιχαρακωμένες χώρες, οι οποίες με έναν αταβισμό
δεν βλέπουν τις προκλήσεις τις οποίες έχουμε μπροστά μας. Και η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των πιο έτσι, ανοιχτών δυνάμεων και των δυνάμεων του λαϊκισμού, αυτού που αποκαλούμε του έθνο-λαϊκισμού, θα εξακολουθούν και σήμερα να αυτή η διαχωριστική γραμμή υπάρχει. Και σήμερα στην Ελλάδα που μιλάμε, θα ήταν πραγματικά ευχής έργων αν μπορούσε να διαμορφωθεί και μια ευρεία πολιτική και κομματική πλειοψηφία γύρω από τις αρχές και τις αξίες στις οποίες αναφερθήκατε. Όπως σας είπα, δεν πιστεύω ότι το σημερινό κόμμα εξουσίας έχει ασπαστεί αυτές τις αρχές, ούτε ότι μπορεί να υλοποιήσει με τέτοια πολιτική, γιατί αν το ήθελε ή αν μπορούσε, φαντάζομαι ότι θα το είχε ήδη κάνει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνά 3 χρόνια. Ήδη είναι 3 χρόνια στην εξουσία. Δεν είναι νέο κόμμα πια. Παλιώνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και, όπως σας είπα, δυστυχώς ανακυκλώνει τις χειρότερες συνήθειες του παλιού πελατειακού κράτους. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να κρατήσει χαμηλούς τόνους και οι παραφωνίες που σημειώνονται είτε από κυβερνητικά στελέχη είτε από την αντιπολίτευση πρέπει να λήξουν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κύριος Κούλογλου. Βρίσκω τις δηλώσεις του Ερντογάν, πέρα από τους διαστρατηγικούς, πολύ θετικές. Ξεκαθαρίζει τα πράγματα, ανοίγει τα περιθώρια διαλόγου και συνεννόησης, αποκλιμακώνει την ένταση και μας πετάει το μπαλάκι. Το θέμα είναι αν θα το πάρουμε εμείς και θα ανταποκριθούμε περιορίζοντας το φραστικό πόλεμο που δεν οδηγεί πουθενά, περιορίζοντας την ένταση, διότι εμάς μας συμφέρει η ασφάλεια και η ειρήνη. Το θέμα της ανταλλαγής είπαμε ότι είναι απαράδεκτο να γίνει αυτός ο συμψηφισμός. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση τέτοια. Είναι μια τελείως διαφορετική μια περίπτωση, τελείως η άλλη. Ο Ερντογάν λέει ότι προφανώς με τις δηλώσεις του θέλει να αποκλιμακώσει την ένταση. Είπε ότι κρατάει το θετικό μέρος των δηλώσεων, αλλά το μπαλάκι δεν πάει μόνο στην κυβέρνηση, πάει σε όλους μας. Το να συνεχίσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναζωοπυρώνουν μια πολιτική έντασης δεν οδηγεί πουθενά, δεν συμφέρει την Ελλάδα. Συμφέρει ενδεχομένως την Τουρκία, τους προεκλογικούς σχεδιασμούς του Ερντογάν να το ξαναχρησιμοποιήσει, αλλά την Ελλάδα δεν συμφέρει ούτε τον τουρισμό, ούτε την οικονομία του, ούτε τίποτα. Αυτές οι παραφωνίες, είτε από εκεί πρόκειται για την κυβέρνηση είτε για την αντιπολίτευση, πρέπει να λείψουν τελείως. Ναι. Πρέπει να υπάρξει ένα κλίμα. Αναφέρεστε στον κύριο Καμένο. Αναφέρομαι σε μια σειρά από δηλώσεις. Το έχω πει και δημοσίως ότι η δήλωση του κυρίου Καμένου, παραδείγματος χάρη, ότι ο Ερντογάν είναι τρελός, ήταν λάθος. Ο Ερντογάν ούτε τρελός είναι, αλλά και τρελός να ήταν σαν τον Μουσολίνη, δεν το λες αυτό στη διπλωματική γλώσσα. Ακολουθείς άλλη φρασιολογία. Επομένως, έχουν γίνει λάθη και από ελληνικής πλευράς. Φυσικά υπάρχει η τουρκική προκλητικότητα, αλλά εμείς πρέπει να απαντάμε σε όλα αυτά με αποφασιστικότητα αλλά και με ψυχραιμία, να μην παίζουμε στην παγίδα. Γιατί ο Ερντογάν χρησιμοποιεί την ελληνοτουρκική ένταση για να φανατίζει το κοινό του. Εμείς τι ακριβώς, πώς επωφελούμαστε ως χώρα από όλο αυτό? Δεν επωφελούμαστε καθόλου, χάνουμε. Χάνουμε και το αποτέλεσμα είναι κλιμάκωση, ακόμα και κλιμάκωση των εξοπλισμών. Τώρα θα αγοράσουμε φρεγάτες και θα ανανεώσουμε και τον αεροπορικό στόλο. Mm-hmm. Αυτό ξέρετε πόσο κοστίζει περίπου, έχετε μια ιδέα? Αυτό δηλαδή κοστίζει πολλά χρήματα, τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν στις συντάξεις, στους υγείας, στην παιδεία, ελαφρύνσεις, και τα δίνουμε στις φρεγάτες. Σύντομη επίσκεψη ξενάγησης σε διάφορα αξιοθέατα της Καβάλας πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, ο οποίος πραγματοποιεί ιδιωτική επίσκεψη στους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας. Αμέσως μετά ήρθε στη Δράμα ο κ. Σιμίτης και κατέληξε σε γνωστό ξενοδοχείο πριν αναχωρήσει για επισκέψεις στο πλαίσιο του προγραμματός του. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σιμίτης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Δάφνη, επισκέφτεται σήμερα και αύριο το νομό της Δράμας και, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η επίσκεψη του κυρίου Σιμίτη στη Δράμα είναι καθαρά ιδιωτική, έχει κληθεί από φίλους του και θα ξαναγηθεί σε διάφορα σημεία του νομού, ενώ αναμένεται ότι κάποια στιγμή θα συναντηθεί και με πολιτικούς του φίλους στην περιοχή του νομού.
Νωρίτερα σήμερα πραγματοποίησε σύντομη επίσκεψη και ξενάγηση στο Ιμαρέτ στην Καβάλα και συνοδευόταν από το ζεύγος Αποστολίδη, την εταιρεία του οποίου επισκέφθηκε σήμερα στη Δράμα. Εκτός από την Άννα Μισηριάν, τον κύριο Σιμίτη ξενάγησε στους χώρους του ξενοδοχείου και ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας. Ο Δήμος Δράμας είναι ο τρίτος Δήμος της χώρας που ενημερώνει τους δημότες του ότι οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορούν να υποβάλουν άμεσα αίτηση υπεύθυνη δήλωση με συνημμένα δικαιολογητικά για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος προκειμένου να επανασυνδεθούν. Δικαιούχοι είναι όσοι αποσυνδέθηκαν από την παροχή ρεύματος πριν τις 15 Φεβρουαρίου του 2018. Την περασμένη Παρασκευή 20 Απριλίου, ο Δήμαρχος Δράμας, Χριστόδουλος Μαμσάκος, προέβη στη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, η οποία θα εξετάζει και θα αξιολογεί την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των ετούντων προκειμένου να χορηγηθεί το ειδικό βοήθημα. Στην τριμελή αυτή επιτροπή, ως εκπρόσωπος του Δήμου, ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, ενώ οι υπόλοιποι δύο εκπρόσωποι είναι από τον διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τη ΔΕΗ ΑΕ. Για μια ακόμη φορά, επιβεβαιώνεται ότι η δημοτική μας αρχή έχει όραμα, έχει στόχους και διατηρεί σε πρώτη προτεραιότητα την κοινωνική πολιτική. Η οικονομική λοιπόν αδυναμία πολλών συμπολιτών μας δεν μπορεί να μας αφήνει απαθείς. Ζούμε σε μια περίοδο που πλήθος συμπολιτών μας είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την ανάγκη δημιουργείται ένα πρόγραμμα που ο Δήμος Δράμας συμμετέχει από τους πρώτους Δήμους σε ολόκληρη την Ελλάδα και αναφέρομαι στο εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση στο δίκτυο παροχής υπηρεσιών ανθρώπων που πραγματικά έχουν πρόβλημα και μεγάλη ανάγκη. Δεν μπορούμε λοιπόν να περπατούμε στους δρόμους και να βλέπουμε δίπλα μας τη φτώχεια. Δεν μπορούμε να αληθωρίζουμε στις δυσκολίες των συνανθρώπων μας. Με όλες λοιπόν αυτές τις σκέψεις στοχεύσαμε στην υλοποίηση ενός προγράμματος με βάση τις πραγματικές ανάγκες και με αντικειμενικά κριτήρια που θα εξετάζει και θα αξιολογεί την πραγματική οικονομική κατάσταση των ετούντων προκειμένου να δοθεί αυτό το ειδικό βοήθημα. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών τον κύριο Μωυσιάδη, όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες γιατί δίνουν τη δυνατότητα πρωτοπορώντας το Δήμο μας να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε πάρα πολλούς συμπολίτες μας που δυστυχώς οι οικονομικές συγκυρίες τους έχουν αναγκάσει να μην μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα τους. Τα κριτήρια για την υποβολή της αίτησης είναι οι καταναλωτές να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 14 Δευτέρου 2018. Η αποσύνδεση αφορά την κύρια κατοικία του δυνητικά δικαιούχου. Οι ετούντες θα πρέπει να πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με τον αριθμό των μελών και τη σύνθεση του νοικοκυριού όπως αυτά ορίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση. Το ύψος του ειδικού βοηθήματος αντιστοιχεί. Για οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής. Για οφειλές από 6.000 και πάνω έως και 9.000 ευρώ το 75% της οφειλής. Από 9.000 έως και 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής, ενώ για πάνω από 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής. Ο κ. Μαμσάκος υπέγραψε το χαρτί της τριμελής επιτροπής για να ξεκινήσει ουσιαστικά η επιτροπή η οποία θα αποτελείται από εμένα, έναν εκπρόσωπο της ΔΔΕ και έναν εκπρόσωπο της ΔΕΗ, όπου θα παραλαμβάνουμε τις αιτήσεις των συνδημοτών μας που έχει κοπεί το ρεύμα τους πριν από τις 15 Φλεβάρι,
έτσι ώστε να είμαστε από τους πρώτους δήμους που πραγματικά έχουμε γρήγορα κοινωνικά αντανακλαστικά για τους πολίτες μας και τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη και κυρίως σε αυτούς που έχει κοπεί το ρεύμα τους. Όλοι οι συνδημότες μας έχουν δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 2521-351-435 για περισσότερες πληροφορίες. Εγώ απλά θα αναφέρω ότι οι αιτήσεις οι οποίες θα παραλαμβάνουμε στο γραφείο 435 θα είναι σίγουρα με εισοδηματικά κριτήρια, θα αφορούν την πρώτη κατοικία των συνδημότη μας και σίγουρα, επαναλαμβάνω, το ρεύμα θα πρέπει να έχει κοπεί πριν τις 15 Φλεβάρι. Θα σας πω μόνο για μια αρχική ενημέρωση ότι οι οφειλές οι οποίες θα είναι μέχρι 6.000 ευρώ θα πληρώνεται FAPAX όλο το ποσό, από 6 ως 9 θα πληρώνεται το 75%, από 9 ως 12.000 θα πληρώνεται το 50% και από 12.000 και πάνω το 30%. Άρα θα παρακαλέσω τους αγαπητούς συνδημότες να περάσουν από το γραφείο 435, να πάρουν την αίτηση, να δουν ακριβώς τα δικαιολογητικά που χρειάζονται και έτσι να προβούν το συντομότερο στην συγκέντρωσή τους και στην κατάθεσή τους στην Τριμελή Επιτροπή για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε όλοι μαζί την δυνατότητά τους να επανασυνδεθούν με το ρεύμα. Είναι σημαντικό για μας ως Δημοτική Αρχή να πούμε ότι ναι, είμαστε από τους πρώτους που θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμα, κυρίως όμως αυτό που μας ενδιαφέρει, όπως είπε και ο Δήμαρχος, είναι να δείξουμε για άλλη μια φορά την έμπρακτη στήριξή μας στις ευπαθείς ομάδες που έχει ο Δήμος μας με τα γρήγορα τα ανακλαστικά μας. Ό,τι έχουμε συγκεντρώσει ως κοινωνική υπηρεσία, περίπου στα 12 άτομα αρχικά που έχω και εγώ στο γραφείο, αυτούς έχουμε ενημερώσει και τώρα από στόμα σε στόμα, από τη συνέντευξη τύπου, από το δελτίο τύπου, θα ενημερώσουμε. Να αλλάξουμε θέμα. Ζητώ συγγνώμη. Σε τρεις περιφερειακούς δήμους του νομού Δράμας θα ξεκινήσει από τη νέα σχολική χρονιά η δίχρονη υποχρεωτική σχολική αγωγή. Πρόκειται για τους δήμους Προσοτσάνης, Νευροκοπίου και Παρανεστίου. Να σημειωθεί ότι οι δήμοι Δράμας και Δοξάτου αιτήθηκαν τη μη συμμετοχή τους. Υπάρχει μια διαδικασία που φτάσαμε στο σημείο αυτό. Να αναφέρω ότι εμείς από πέρσι, σαν Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής, την κυρία Σαραφίδου, και με πολλές προϊσταμένες νηπιαγωγείων και με τους υπόλοιπους σχολικούς συμβούλους, κάναμε μια έρευνα στην περιοχή μας μέσα στα όρια όλα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που σημαίνει σε όλο τον νομό μας. Διαπιστώσαμε ότι πληρούμε όλες τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Έχουμε το απαραίτητο προσωπικό, έχουμε τις αίθουσες τις οποίες μπορούν να καλύψουν και να προσφέρουν αυτό το νέο πλάνο και πρόγραμμα, και προτείναμε στο Υπουργείο την καθιέρωση και την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας συνολικά. Άλλωστε, να τονίσω ότι αυτό ήταν και ένα αίτημα του κλάδου των εκπαιδευτικών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και για μας ήταν ένα πολύ θετικό βήμα. Το ζήτημα προέκυψε από την αντίδραση της ΚΕΔΕ και προβλήματα τα οποία πιθανόν θα δημιουργούνταν σε θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε τέτοια θέματα, δεν μας αφορούν. Εμείς κοιτάμε τη δικιά μας δουλειά και το δικό μας κομμάτι, στο οποίο με την έρευνα που κάναμε είδαμε ότι πληρούμε όλες τις προϋποθέσεις. Στα τέλη Μαρτίου δημιουργήθηκαν οι τριμελείς επιτροπές σε κάθε Δήμο, στις οποίες την κάθε τριμελή επιτροπή την αποτελούν ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Δήμαρχος της κάθε περιοχής και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας. Συνεδριάσαμε στα τέλη Μαρτίου στους κατατόπου Δήμους για να εισηγηθούμε την εφαρμογή ή μη της δίχρονης προσχολικής αγωγής στα όρια του κάθε Δήμου. Για να ολοκληρώσουμε και να μην μακρηγορούμε, εν κατακλείδη, λοιπόν, ο Δήμος Δράμας και ο Δήμος Δοξάτου εξέφρασαν αντίθετη άποψη ως προς την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής στα όρια τους, εκφράζοντας την άποψη, σεβαστή βέβαια, ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα τόσο κτηριακά όσο και σε θέσεις εργασίας και σε θέματα χρηματοδότησης. Οι άλλοι τρεις Δήμοι, ο Δήμος Προσοτσάνης, Παρανεστίου και Νευροκοπίου, ήταν απόλυτα θετικοί στην εφαρμογή. Και έτσι το Υπουργείο έλαβε υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές εισηγήσεις των δημάρχων των δύο αυτών δήμων, προχώρησε στον αποκλεισμό των δύο δήμων, της Δράμας και του Δοξάτου, από την εφαρμογή και στην εφαρμογή του νέου αυτού θεσμού για τους υπόλοιπους τρεις δήμους της περιοχής μας. Mm-hmm. Βεβαίως να πω ότι φέτος πιλωτικά εφαρμόζεται. Σε βάθος διετίας θα είναι υποχρεωτικό σε όλους τους δήμους. Οπότε μιλάμε για μια μεταβατική περίοδο, η οποία θα κρατήσει ένα ή το πολύ δύο χρόνια.
Εμείς πάντως, σαν Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή ανά πάσα στιγμή. Άρα αυτό σημαίνει ότι με την καινούργια σχολική χρονιά, ναι, εφαρμόζεται σε αυτούς τους τρεις δήμους της περιφέρειας του νομού της Δράμας το πρόγραμμα αυτό. Ναι, και να πω βέβαια πάνω σε αυτό ότι ουσιαστικά οι δήμοι αυτοί οι συγκεκριμένοι, οι τρεις που εισηγήθηκαν θετικά, εφαρμόζουν το πρόγραμμα αυτό ήδη από τα προηγούμενα χρόνια. Και να πω και για το δικό μας Δήμο και για τον Δήμο Δοξάτου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, των προνηπίων, σε ένα ποσοστό πάνω από 80%, ήδη πηγαίνει στα νηπιαγωγεία. Μιλάμε για έναν μικρό αριθμό, ο οποίος δεν πήγαινε στα νηπιαγωγεία και φοιτούσε στους παιδικούς σταθμούς. Στο κέντρο της πόλης της Δράμας θα τοποθετηθούν αρχικά οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης με τα κίτρινα καπάκια για τη συλλογή όλων των χάρτινων συσκευασιών από τα καταστήματα. Για τον λόγο αυτό, κοινή συνέντευξη τύπου έδωσαν σήμερα ο Δήμαρχος Δράμας και ο Πρόεδρος του Τοπικού Εμπορικού Συλλόγου, οι οποίοι έστειλαν μήνυμα στήριξης της προσπάθειας ανακύκλωσης για την περιοχή του Εμπορικού Κέντρου. Το δικό τους μήνυμα έστειλαν σήμερα από την κεντρική πλατεία Ελευθερίας της πόλης της Δράμας τόσο ο Δήμαρχος Δράμας όσο και ο υπεύθυνος της ανακύκλωσης Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Σιδρόπουλος με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Δράμας Αντώνη Σκουλίδη. Και οι τρεις επισήμαναν την αναγκαιότητα της λειτουργίας των κάδων που θα έχουν μπλε χρώμα και κίτρινο καπάκι και εκεί θα συλλέγονται μόνο χαρτιά, χαρτόνια και χάρτινες συσκευασίες, οι οποίες όμως θα τοποθετούνται έτσι ώστε να μην καταλαμβάνουν όγκο. Δηλαδή, θα ρίχνονται τα χαρτοκιβώτια διπλωμένα χωρίς περιλιζόλ και πλαστικά φιλμ, θα ρίχνονται επίσης χαρτιά και χαρτόνια χύμα μέσα στον κάδο χωρίς σακούλες, ενώ το καπάκι του κάδου θα πρέπει να παραμένει πάντα κλειστό, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στο να ανακυκλώνονται αυτές οι συσκευασίες, καθώς οι περισσότεροι από τους καταστηματάρχες τους τοποθετούσαν δίπλα στους κάδους χωρίς να τους επεξεργαστούν. Με την παρουσία του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου και του αρμοδίου υπευθύνου για την ανακύκλωση, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε πιλωτικά ένα έργο, το οποίο θα έχει να κάνει με το μπλε κάδο, με το κίτρινο καπάκι, για να μπορούν να εναποθέτουν όλοι οι έμποροι εδώ της πλατείας και του κέντρου τα χαρτιά και τα χαρτόνια μέσα σε αυτό τον κάδο, αλλά διπλωμένα. Αυτό λοιπόν θα γίνει μια ενημέρωση προς όλα τα καταστήματα. Ζητούμε την στήριξη και την βοήθεια όλων των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μαζέψουμε καθαρό πλέον προϊόν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θεωρώ ότι έχουμε την αμέριστη στήριξη και βοήθεια του Εμπορικού Συλλόγου και από αύριο θα ξεκινήσει η εφαρμογή αυτού του μέτρου, στείνοντας σε επιλεγμένα σημεία που θα συναποφασίσουμε με τον Εμπορικό Σύλλογο την ανάπτυξη αυτών των κάδων. Θέλω λοιπόν τη στήριξη και την βοήθεια όλων των καταστηματαρχών εδώ του κέντρου της Δράμας. Και πιστεύω ότι θα την έχουμε. Όπως βλέπετε, περνάμε σε μια νέα εποχή. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε την ανακύκλωση και όλους τους δήμους φυσικά και το περιβάλλον μαζί. Περνάμε στην διαλογή στην πηγή που λέμε τόσα χρόνια. Βάζουμε τον κίτρινο κάδο για το χαρτί και το χαρτόνι και με τη βοήθεια πιστεύω όλων των καταστημάτων και του Εμπορικού Συλλόγου μπορεί να πετύχει αυτό και να έχουμε πολλά ωφέλη από αυτό, από αυτήν την ανακύκλωση. Δηλαδή, πρώτο και σημαντικό όφελος είναι ότι το κόστος. Θα μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων, αυτό είναι επωφελία όλων των δημοτών μας. Έπειτα θα κάνουμε ανακύκλωση καλύτερο υλικό, γιατί όταν θα είναι χαρτί χαρτόνι μόνο θα είναι πιο ποιοτικό το υλικό. Μόνο που πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι τον κάδο με τον κίτρινο καπάκι πρέπει να τον κλείνουμε. Γιατί όταν το αφήνουμε ανοιχτό, ό,τι υλικό έχει μαζευτεί αχρησιεύεται, δυστυχώς. Πρέπει όλοι μαζί να ευαισθητοποιηθούμε λίγο και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για να πετύχουμε κάτι καλύτερο για την πόλη μας. Ευχαριστώ. Εννοείται ξεκάθαρα, κύριε Σιδηρόπουλο, ότι δεν πρέπει οι πολίτες να ρίχνουν μέσα σε αυτούς τους κάδους οποιαδήποτε σκουπίδια, μόνο χαρτί και χαρτόνι. Βέβαια, αυτός ο κάδος είναι μόνο για χαρτί και χαρτόνι. Όπως ο μπλε θα μείνει για το πλαστικό, το αλουμίνιο και για διάφορα ανακυκλώσιμα τα υπόλοιπα, μέχρι να περάσουμε και σε άλλο μοντέλο από του χρόνου που σιγά σιγά θέλουμε να μπει και ο καφέ κάδος και θα είναι και ο πράσινος κάδος για τα απορρίμματα και ο καφέ κάδος για τα οργανικά.
Αυτό είναι σταδιακά, έτσι θα πάει σιγά σιγά. Όντως ξεκινάει μια προσπάθεια η οποία αποσκοπεί στο να δώσουμε ένα πολιτισμό στην πόλη μας και πραγματικά και να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών, γιατί το μεγαλύτερο όγκο τελικά αποδεικνύεται, τουλάχιστον στο κέντρο του καταλαμβάνουν τα χαρτόκουτα, τα οποία προέρχονται από τα καταστήματα, από τα εμπορεύματα των καταστημάτων. Και πραγματικά θα είναι μεγάλη επιτυχία αν αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι και να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών, αλλά ταυτόχρονα να δώσουμε και μια προστιθέμενη αξία στα σκουπίδια και ταυτόχρονα και μια προστιθέμενη αξία στα έσοδα του Δήμου, θα λέγαμε ότι είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια στο να στηθούν αυτοί οι κάδοι. Πραγματικά υπάρχουν σημεία τα οποία χρήζουν άμεσης τοποθέτησης αυτών των κάδων, γιατί υπάρχουν, θα έλεγα, εμπορεύματα τα οποία είναι μέσα στα χαρτόκουτα και πρέπει να τοποθετηθούν εκεί που πρέπει να τοποθετηθούν. Βέβαια, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι πρέπει να το ακολουθήσουμε όλοι εμείς οι έμποροι, οι συνάδελφοί μας, αλλά και άλλες επιχειρήσεις, το οποίο ότι τα χαρτόκουτα πρέπει να είναι διπλωμένα, σπασμένα, ώστε να, όσο γίνεται, να καταλαμβάνουν λιγότερο όγκο. Και αυτό που έχει παρατηρηθεί, ενώ στην αρχή όλοι οι συνάδελφοι τα σπάζανε τα χαρτόκουτα, το τελευταίο καιρό δυστυχώς τα χαρτόκουτα πέφτουν μέσα στους κάδους ολόκληρα, καταλαμβάνοντας σχεδόν 2 κούτες, 3 κούτες, 1 κάδο. Γι' αυτό θα εφιστήσουμε την προσοχή να τοποθετούνται τα συγκεκριμένα απορρίμματα στους συγκεκριμένους κάδους και ταυτόχρονα είναι διπλωμένα, σπασμένα, ώστε να καταλαμβάνουν όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο. Πάμε σε κάτι άλλο. Ο κλειστό συνεχίζει να παραμένει το Δημοτικό Σχολείο Δοξάτου λόγω των απαραίτητων εργασιών αλλαγής των παλιών ξύλινων οροφών στο δεύτερο όροφο του σχολείου. Είναι δυσάρεστη η κατάσταση, αλλά ως την Πέμπτη οι εργασίες θα τελειώσουν και την Παρασκευή οι μαθητές θα επιστρέψουν στο σχολείο τους, δηλώνει για το θέμα ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δράμας, Ανδρέας Αλπιγκίδης, επισημένοντας ότι οι χαμένες ώρες μαθημάτων θα αναπληρωθούν. Συνεχίζουν κατά κάποιον τρόπο τις πασχαλινές τους διακοπές, θα μπορούσε να πει κανείς, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου του Δοξάτου, καθώς οι απαραίτητες εργασίες στις παλαιές οροφές του δευτέρου ορόφου του σχολείου συνεχίζονται και αν και ο σχεδιασμός προέβλεπε ότι αυτές θα γίνουν εντός του 15ημέρου των πασχαλινών διακοπών, τελικά προέκυψαν απρόπτα και αυτές ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η σημερινή αυτοψία που έκανε στον συγκεκριμένο χώρο ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δράμας έδειξε ότι μέχρι και την Πέμπτη το σχολείο θα παραμείνει κλειστό για να περιωθούν αυτές οι παρεμβάσεις, ενώ από την Παρασκευή το σχολείο θα ανοίξει κανονικά και τώρα γίνεται συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπληρωθούν οι χαμένες ώρες των μαθημάτων. Ας κρατήσουμε από όλη αυτή τη διαδικασία τα θετικά, λέει ανάμεσα στα άλλα ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εννοεί πως το σχολείο θα αποκτήσει καινούργιες οροφές και όλο αυτό το διάστημα τα μαθήματα δεν έγιναν γιατί υπήρχε φόβος για την ασφάλεια των μαθητών. Πράγματι έχουμε ένα πρόβλημα στο Δημοτικό Σχολείο Δοξάτου. Είναι για δεύτερη εβδομάδα κλειστό. Το παρακολουθώ το θέμα πάρα πολύ. Σήμερα ήμουν πάλι στο Δημοτικό Σχολείο του Δοξάτου, παρακολούθησα τις εργασίες που γίνονται εκεί. Να κάνω ένα μικρό ιστορικό της όλης αυτής υπόθεσης. Όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Δαλακάκης, ξεκίνησαν εργασίες ανακατασκευής των οροφών στο δεύτερο όροφο του σχολείου, που υπήρχε κάποιο πρόβλημα μέσα στις γιορτές, μέσα στις διακοπές του Πάσχα. Υπήρχε προγραμματισμός να τελειώσουν. Δυστυχώς προέκυψε κάτι ακόμα και πριν από την Κυριακή του Θωμά αποφασίστηκε, έπρεπε να συνεχιστεί αυτό και αποφασίστηκε να κλείσει το Δημοτικό Σχολείο για όλη την εβδομάδα. Σε σύσκεψη που κάναμε την προηγούμενη Τρίτη με το Διευθυντή του Σχολείου, το Σύλλογο Διδασκόντων και τον Δήμαρχο, σκεφτήκαμε διάφορα σενάρια. Έπαιξε το σενάριο οι μαθητές να πάνε απογευματινή βάρδια στο κτίριο του Γυμνασίου Λυκείου Δοξάτου ή να πάνε κάπου αλλού. Θεωρήσαμε σκόπιμο να μην ταλαιπωρήσουμε τις οικογένειες, αφού είχαμε τη διαβεβαίωση ότι στο τέλος της εβδομάδας, δηλαδή από την Δευτέρα 23 Απριλίου, θα είχαν τελειώσει τα πάντα και θα ξεκινούσαν τα μαθήματα κανονικά. Δυστυχώς δεν τελείωσαν οι εργασίες, με αποτέλεσμα να έχουμε μια παράταση του κλεισίματος μέχρι και την Πέμπτη. Σήμερα με την επίσκεψη που έκανα στο Δημοτικό Σχολείο του Δοξάτου, είδα ότι πράγματι προχωράνε τα έργα, σχεδόν ολοκληρώνονται. Έχει μείνει πράγματι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Αυτό σημαίνει ότι το αργότερο την Πέμπτη θα έχουν τελειώσει.
Επικοινωνία που είχα και με τον Διευθυντή, σε συζήτηση που έγινε και με τον Δήμαρχο, θεωρώ ότι την Παρασκευή οι μαθητές θα πάνε στο σχολείο. Είναι μια δυσάρεστη περίπτωση. Πράγματι, μας στεναχωρεί. Εξετάσαμε όλα τα εναλλακτικά σενάρια. Κρατάμε έστω ένα μικρό θετικό ότι θα γίνει ο όροφος του Δημοτικού Σχολείου πραγματικά πάρα πολύ καλός. Μέσα λοιπόν στο αρνητικό, ας κρατήσουμε και το θετικό αυτό το οποίο υπάρχει για το Δημοτικό Σχολείο. Θα μπορέσουν οι μαθητές να καλύψουν αυτήν την μια μισή εβδομάδα? Σίγουρα δημιουργούνται κάποια κενά παιδαγωγικά στο θέμα της ύλης και όλα αυτά. Θεωρώ ότι και με τη συνεργασία του Σχολικού Συμβούλου, αλλά και με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, θα κρίνουμε, θα κάνουμε μια σύσκεψη και θα δούμε ποιες ώρες έχουν χαθεί, πόσα μαθήματα έχουν χαθεί και αν χρειαστεί, που πιστεύω θα χρειαστεί, θα υπάρξει κάποια αναπλήρωση. Ίσως γίνουν κάποιες διδακτικές επισκέψεις λιγότερες. Αυτό θα το δούμε στη διάρκεια. Με το καλό, ας τελειώσουμε την Πέμπτη τις εργασίες, να πάνε τα παιδιά την Παρασκευή στο σχολείο και θα δούμε τον τρόπο που θα γίνει η αναπλήρωση των μαθημάτων. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Ζήσε τη στιγμή. Νιώσε το ρυθμό. Star FM 93,5. Ακού δυνατά όλες τις επιτυχίες. Στο Δελτίο Ειδήσεων και πάλι. Σε επαναλαμβανόμενες απεργίες βρίσκεται η Γενόπ ΔΕΗ ενάντια στην πώληση του 40% των λιπνητικών μονάδων της ΔΕΗ, ενώ αύριο θα γίνει πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Για το θέμα αυτό στην τηλεόραση Star μίλησε ο πρόεδρος του παραρτήματος Σπάρτακος Δράμας, Θόδωρος Θεοδωρίδης. Το λέμε απόλυτα ξεπούλημα των μονάδων. Τι να θυμηθεί κανένας, κύριε Φυλακτέ, όταν η σημερινή κυβέρνηση πριν 3-4 χρόνια που ήταν αντιπολίτευση, διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού, από το βήμα στην Κομωτινή, στο Αμίντεο, στη Μεγαλούπολη, στην Κοζάνη, εξήγηλε και κατανόμαζε το πούλημα τότε της ΔΕΗ, της μικρής ΔΕΗ, ως εθνικό έγκλημα. Όταν μιλούσε για μαυραγωρίτες ιδιώτες, όταν μιλούσε ότι θα διενεργήσει δημοψήφισμα για να αποφασίσει ο λαός αν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ. Όλα αυτά έχουν μείνει στις καλένδες. Τι να θυμηθεί κανείς τον πρώην υπουργό, τον κύριο Σκουρλέτη, ο οποίος έλεγε ότι δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ, δεν πρόκειται να πουληθούν οι μονάδες και κατά την, στο παρελθόν, στο πλαίσιο μιας επίσκεψής του στο Δήμο Παρανεστίου, είχα παραβρεθεί και είχα κάνει μια παρέμβαση, του είχα θέσει κάποια ερωτήματα ως πρώην Υπουργός Ενέργειας. Με ποια σημαία είχαν βγει στην κυβέρνηση και λέγανε ότι θα υποστηρίξουν τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ. Και εξακολουθούσε να λέει το αντιθέτου. Βέβαια, μετά από λίγο διάστημα τον είδαμε τον κύριο Σκουλέτη να ομολογεί σε μεγάλο κανάλι πανελληνικής ευέλειας ότι του είπε διαστόματος ο ίδιος ότι φοβάμαι ότι θα έχουμε ένα ρεσάλτο των ιδιωτών στην περιουσία. Λέτε δηλαδή κολοτούμπα λέτε εσείς. Έτσι ακριβώς το λέμε και όταν το λέμε κάποιοι εκπρόσωποι της σημερινής κυβέρνησης μας λένε ότι βρίζουμε. Αυτοί το αναγάγουν ότι τους υβρίζουμε. Όταν τους λέμε μνημονιακούς, μας λένε ότι τους υβρίζουμε. Τι θα θυμηθεί κανένας από τον κύριο Σταθάκη, τον σημερινό Υπουργό Ενέργειας, όταν πήγαινε στα ορυχεία μέσα της ΔΕΗ και υποστήριζε τη ΔΕΗ, μιλούσε για δημόσια ΔΕΗ, μιλούσε για δημόσιο αγαθό, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, και σήμερα βλέπουμε να κάνουν το αντίθετο. Πριν λίγες μέρες ο κύριος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κούλογλου, μίλησε για αυταπάτες. Είναι υποσχέσεις, είπε, το ομολόγησε, ότι είναι υποσχέσεις οι οποίες δεν έπρεπε να δώσει η κυβέρνηση και ήταν τελικά μια αυταπάτη. Μπροστά μου έχω το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ της τότε αντιπολίτευσης, είναι αυτό εδώ ακριβώς, το οποίο είχε παρουσιάσει στην προεκλογική της εκστρατεία και εξηγούσε
ποιο είναι το σχέδιο της δημόσιας ΔΕΗ για να γίνει βιώσιμη και να προχωρήσει μπροστά. Από τις 2 Μαΐου ξεκινούν οι διάμεσες εκτόσεις και ήδη η αγορά προετοιμάζεται για το σκοπό αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν και αντίθετες γνώμες, καθώς ο Εμπορικός Σύλλογος Δράμας δεν φαίνεται να συμφωνεί, αλλά ακολουθεί την ΕΣΕ. Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 6 Μαΐου από τις 11 το πρωί ως 8 το βράδυ, ενώ ο Εμπορικός Σύλλογος Δράμας αναμένεται να σπάσει στα 2 αυτό το διάστημα, προκειμένου να εντάξει τμήμα του στη δραμινογνωσία. Πρεμιέρα για τις ενδιάμεσες εκτόσεις της ανοιξιάτικης περίοδου που διανύουμε θα έχουμε στα εμπορικά καταστήματα από την Τετάρτη 2 Μαΐου έως και την Τρίτη 15 του ίδιου μήνα. Αν και πολλοί από τους εμπόρους διαφωνούν, η ΕΣΕ συμφωνεί και ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη της πως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διενέργεια των εκτόσεων στην υποχρέωση αναγραφής της παλιάς αλλά και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, ενώ επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης. Θα πρέπει να τονιστεί πως το ποσοστό της έκπτωσης, σύμφωνα και με τον Εμπορικό Σύλλογο της Δράμας, δεν θα ξεπερνά το 30%. Να πούμε, φέτος οι αρινές ενδιάμεσες εκτόσεις, οι οποίες πλέον έχουν καθιερωθεί και μάλιστα έχουν επιμηκηθεί. Υπάρχει και μια αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο θα μπορούσαν να οριστούν από τον κάθε εμπορικό σύλλογο, από την κάθε αντιπεριφέρεια, με διαφορετικό διάστημα. Για τη Δράμα, αυτό που ισχύει φέτος είναι ότι οι ενδιάμεσες εκτόσεις ξεκινάνε το Μάιο, 1 Μαΐου, έχουν διάρκεια μέχρι 12 Μαΐου και θα συνεχιστούν μετά στις 25-26-27 Μαΐου στην περίοδο της δραμινογνωσίας. Τώρα δεν ξέρω αν μπερδεύω τις ημερομηνίες, αλλά είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Και θεωρούμε ότι βάλαμε και αυτό το τρίμηνο μέσα στη δραμινογνωσία, γιατί υπάρχει μια επισκεψιμότητα στην πόλη, ώστε όσο μπορούν να την εκμεταλλευτούν οι συνάδελφοι. Να πούμε ότι είναι κανονικές εκτόσεις, που σημαίνει ότι ό,τι ισχύουν στις τακτικές εκτόσεις ισχύουν και στις αδιάμεσες. Μπορούν να μπουν όλα τα προϊόντα σε έκπτωση. Πρέπει να αναγράφεται ποσοστό, πρέπει να αναγράφεται από το κατάστημα ότι διενεργεί εκτόσεις και να αναγράφεται και αν δεν βάλει κάποιο ποσοστό, να αναγράφεται η αρχική και η τελική τιμή. Mm-hmm. Ποιος είναι ο στόχος αυτών των ενδιάμεσων εκτόσεων? Τώρα, ο στόχος όσο αφορά την απόφαση του Υπουργείου, πραγματικά δεν το ξέρουμε. Είναι γεγονός ότι όλες οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν τις ήθελαν τις ενδιάμεσες εκτόσεις. Δεν τις ήθελαν γιατί ουσιαστικά και δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω όσο αφορά στο τζίρο και ταυτόχρονα είναι πριν ουσιαστικά το καλοκαίρι, δεν δίνουν, θα έλεγα έτσι, το μεγάλο θέλγητρο ούτε τα μεγάλα ποσοστά στο να προσελκύσουν τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, αφού έχουν καθιερωθεί, αφού εφαρμόζονται σε όλη την Ελλάδα, είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς στη Δράμα να ακολουθήσουμε αυτή την κατάσταση. Τα ποσοστά στις εκτόσεις αυτές τις ενδιάμεσες θα είναι υψηλά όσο στις κανονικές εκτόσεις, στις εποχιακές δηλαδή χειμώνα-καλοκαίρι? Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι ποτέ. Είναι σε επιλεκτικά είδη, σε κάποια είδη που συνήθως είναι προηγούμενη σεζόν, αλλά συνήθως το ποσοστό που κυμαίνεται είναι γύρω στο 20-30%. Και βασικά και δίνει και ένα κίνητρο στα καταστήματα να μπορέσουν να διώξουν και προϊόντα ή να εξυπηρετήσουν και τον κόσμο ή και ο κόσμος να βρει κάποιες ευκαιρίες να αγοράσει. Είναι πάντως, έστω και το 20 και το 30% πάντως είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τον καταναλωτή. Από την έρευνα που είχατε κάνει εσείς σαν Εμπορικός Σύλλογος, οι καταναλωτές απάντησαν ότι εξυπηρετούνται από τέτοιους θεσμούς, από εκτόσεις, από ενδιάμεσες εκτόσεις κτλ. Τους θέλουν δηλαδή? Δεν έχω κάτι στοιχεία. Η έρευνά μας ακόμη που έχουμε κάνει όσο αφορά είναι τη θέση, δεν είχε θέμα εκτόσεων. Αλλά γενικότερα από ό,τι γνωρίζω από την έρευνα της ΕΣΕ που υπάρχει, είναι ότι οι καταναλωτές το θέλουν. Βέβαια δεν το αγκαλιάζουν δε όντως. Και επίσης ένα άλλο στατιστικό στοιχείο μπορώ να σας δώσω είναι ότι από τις ενδιάμεσες εκτόσεις και αν τις ορίσουμε με τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι σήμερα, δηλαδή γίνονται Μάιο και Νοέμβριο, του Νοεμβρίου οι εκτόσεις πανελλαδικά είναι πολύ καλύτερες από του Μαΐου. Πάμε τώρα και στην περιοχή της Κομωτινής. Ξεκινά να λειτουργεί και η δεύτερη τοπική μονάδα υγείας Κομωτινής, όπως ανέφερε ο υπεύθυνος του δεύτερου τόμου Κομωτινής, ο ειδικός παθολόγος Παπαδόπουλος Πρόδρομος. Το δεύτερο τόμι παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε όλους τους πολίτες.
Ήδη έχουμε ξεκινήσει να εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας. Ολοκληρωτικά πιστεύω σήμερα, αύριο θα είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τους φίλους συμπολίτες. Σε ποιες κοινωνικές ομάδες απευθύνεται, ποιοι μπορούν να εγγραφούν στα ΤΟΜΗ προκειμένου να εξυπηρετηθούν για οποιαδήποτε ανάγκη της υγείας τους? Σε όλους. Σε όλους. Οι ΤΟΜΗ προσφέρουν υπηρεσίες πρωτομάθειας φροντίδας υγείας εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υπάγονται διοικητικά στην τέταρτη υγειονομική περιφέρεια. Κάθε ΤΟΜΗ λειτουργεί στα πλαίσια της τοπικής αρμοδιότητας, συγκεκριμένο κέντρο υγείας, όπως είναι αυτό τώρα της Κομωτινής. Διασυνδέονται επιστημονικά, λειτουργικά με το κέντρο υγείας και το νοσοκομείο Κομωτινής. Μπορεί να έρχεται οποιοδήποτε ανά πάσα ώρα και στιγμή, χρειάζεται κάποια εγγραφή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα ή όταν κάποιος χρειαστεί να επισκεφθεί το γιατρό, μπορεί αντίστοιχα να έρθει και εδώ? Κοιτάξτε, όχι, δεν λέμε σε κανέναν. Βέβαια είναι το καλό, έχοντας ραντεβού υπάρχει μια σειρά που μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Εάν υπάρχει κάτι το επίγον ή κάτι το οποίο το οξύ που θα παρουσιαστεί, θα μπορέσουμε να το δούμε και εκείνο. Και για ανασφάλειες τους, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Τι παρέχετε και ποιους γιατρούς μπορεί να συναντήσει κάποιος εδώ όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό? Ναι. Οι αναλυτικότερες είδες τόμοι είναι γιατροί παθολόγοι, γενικοί γιατροί, παιδίατροι, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργός, επισκέπτες υγείας και το διοικητικό προσωπικό. Η εξυπηρέτησή τους, να τονίσουμε ότι είναι δωρεάν. Το τονίζουμε ότι είναι δωρεάν. Και οι ώρες λειτουργίας σας? Είναι 8 με, 7 με 3. Και να υπενθυμίσουμε που βρίσκεται και το πρώτο τόμι στην πόλη της Κομωτινής. Βεβαίως, ξέρω τους συναδέλφους και εκεί πέρα, ξέρω το προσωπικό και εκεί πέρα. Είναι πίσω από το μουσικό σχολείο, στο κτίριο του ΚΕΦΙΑΠ, το οποίο εκεί πέρα βρίσκεται ο συνάδελφος, ο γενικός γιατρός, παθολόγος, παιδίατρος, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό και εκεί πέρα. Και ήδη εκείνο πιο μπροστά από εμάς έχει ξεκινήσει και εξυπηρετεί τον κόσμο. Όπως κάποια στιγμή ήμασταν και εμείς εκεί πέρα, στεγαζόμασταν και εξυπηρετούσαμε και εκεί πέρα τους πολίτες Κομωτινής. Οπότε ολοκληρώνοντας, άμεσα από αύριο ή το πολύ μεθαύριο είναι ανοιχτές οι πόρτες του ΤΟΜΗ εδώ στο πρώτο καφέ της Κομωτινής. Ναι. Για να εξυπηρετήσει τους πάντες. Ήδη έχουμε εξυπηρετήσει τον κόσμο, αλλά 100% η λειτουργία μας θα ξεκινήσει από σήμερα ή αύριο. Όπως έχουμε αναφέρει, οι παροχόμενες υπηρεσίες, μεταξύ όλων των άλλων, είναι η αντιμετώπιση οξέων και πηγών προβλημάτων υγείας και αναλόγως η παραπομπή αυτών στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία, αν χρήζει περαιτέρω διερεύνηση ή νοσηλείας. Προγραμματισμένη φροντίδα υγείας ενηλίκων και παιδών, παρακολούθηση και συνδιαχείριση με το θεράποντα γιατρό των χρόνιων νοσημάτων στην τόμη ή κατοίκων, συμβουλευτική και υποστηρικτική σε άτομα και οικογένειες, μετανοσοκομιακή φροντίδα και αποκατάσταση, υγειονομική φροντίδα της τρίτης ηλικίας, παρακολούθηση της πολυνοσοδρότητας, συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης. Ειδικότερο ο γιατρός παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στα άτομα με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας. Επιλύει και χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας. Βέβαια, εδώ, όπως προανέφερα, είμαστε παθολόγοι, γενικοί γιατροί και παιδίατροι. Αν χρειάζεται κάποια άλλη ειδικότητα, παραπέμπουμε στην ανάλογη ειδικότητα που θα χρειάζεται ο ασθενής. Μεριμνά για την παρακολούθηση του πληθυσμού ευθύνης του. Και γενικά προσπαθούμε το ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για τους συμπολίτες μας. Η μερίδα διαιτησίας ποδοσφαίρου με θέμα ανάπτυξη διαιτησίας τροποποίησης κανονισμών πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα του Διοικητηρίου Δράμας. Ο ομιλητής της ημερίδας ήταν ο κύριος Βασάρας, μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΟΕΦΑ και υπεύθυνος ανάπτυξης διαιτησίας της ΕΠΟ. Είναι λοιπόν εύκολο αντιληπτό σε όλους μας ότι η σημερινή μερίδα είναι βασισμένη στην ανάπτυξη της διαιτησίας, με ειδική μνήμα και αναφορά σε τροποποίησεις των πρόσφατων, σε πρόσφατες τροποποίησεις των κανονισμών. Και είναι βέβαια μεγάλη ευκαιρία που μάθαμε να παρακολουθήσουμε την συγκεκριμένη μερίδα από τον καταλληλότερο
ίσως άνθρωπο, τον κύριο Βασάρα. Εγώ το μόνο που θέλω να πω για τον κύριο Βασάρα είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι πολυτέλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για την ελληνική διαιτησία. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σαν Έλληνας, ακόμη και όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό, που μιλάω μόνο για τον κύριο Βασάρα. Είναι κάτι που μας τιμά ιδιαίτερα και θα χαρώ πάρα πολύ να έχουμε και άλλους τέτοιους ανθρώπους για να αλλάξει το ποδόσφαιρο προς το καλύτερο και να γίνει το άθλημα αυτό που όλοι αγαπάμε, αυτό που είναι ο βασιλιάς των σπορ, καλύτερο και να μπει μέσα στις οικογένειές μας. Η δική μου ελπίδα είναι να δημιουργηθούν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να φέρουν το ελληνικό ποδόσφαιρο και την διαιτησία στα μεγαλύτερα σκαλοπάτια. Ακολούθησε κάποια μονοπάτια ανθρώπων που διαπέψανε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πήρα αυτή τη σκητάλη. Ήθελα να ανεβάσω το πηγείο σε κάποιο ψηλά γίνεται. Και τίποτα δεν κρατάμε για εμάς. Έχουμε την υποχρέωση που μας έδωσε το ποδόσφαιρο να το γυρίσουμε πίσω. Και αυτό κάνει, αποτέλεσμα στα μάτια την ενεργό διαιτησία, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Οι μερίδες είναι σημαντικές και οι κρίσιμες στιγμές θα υπάρχουν πάντα. Γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο τώρα. Από εκεί πέρα σήμερα είναι μια ημερίδα η οποία είναι μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, της Επιτροπής Διευθυντικής Δράμας. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί υπήρχε ανταπόκριση από όλους τους όμορους νομούς, αλλά ακόμα από πιο μακριά, από ποδοσφαιριστές, παράγοντες, προπονητές, διαιτητές, κατά κύριο λόγο. Στόχος είναι η ενημέρωση. Έχουμε αλλαγές στους κανονισμούς. Ναι, γίνανε αυτές οι αναλύσεις. Είναι θεμητό να υπάρχει πάντα ενημέρωση, γιατί αυτό θα μπορέσει να φέρει την γνώση και όταν η γνώση υπάρχει θα μπορεί να υπάρχει και καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο. Χαίρομαι για την ανταπόκριση. Από εκεί και πέρα θα συνεχίζουν να γίνονται πράγματα, ημερίδες. Είναι θέμα στην κάθε περιοχή στην Ελλάδα να ασχοληθεί με αυτό που λέγεται ελληνική διαιτησία αλλά και ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει μέλλον η ελληνική διαιτησία. Το λέμε σε έναν άνθρωπο που είχε μια μεγάλη διαδρομή στην ελληνική διαιτησία, αξιοζήλευτη θα έλεγα. Θεωρώ ότι σαφώς και υπάρχει μέλλον. Πρέπει να υπάρχει ένας πάρα πολύ καλός προσεκτικός προγραμματισμός. Η αγάπη και η συνεχή υποστήριξη από όλους τους ανθρώπους θα μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα. Και νομίζω ότι είμαστε ικανοί να μπορούμε να δούμε νέο αίμα και νομίζω και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κάνει το παν για το θέμα αυτό. Είναι μια μέρα για τη Δράμα τιμητική. Είναι εδώ από τη Φλόρινα, από την Κατερίνη, είναι όλη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, εξολογημένοι διαιτητές, διεθνείς διαιτητές για ένα σεμινάριο που είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας να το πετύχει μια ένωση, να το πετύχουμε στην Ελλάδα με τον καθήδην αρμόδιο που είναι υπεύθυνο στην ανάπτυξη της ΕΠΟ, είναι ο κύριος Βασάρας και η αναγνωριστημότητά του είναι και στην ΟΕΦΑ και στη FIFA. Από πρώτο χέρι δηλαδή έχουμε μπροστά μας να αναλύσουμε όλους τους νέους κανονισμούς και όλα τα νέα πράγματα στη διαιτησία. Εγώ προσωπικά θέλω μέσα από το κανάλι να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση που δέχτηκε να έρθει στη Δράμα και να ευχαριστήσω όλον αυτόν τον κόσμο που ήρθε σήμερα στην πόλη μας. Έχουμε αρκετές αλλαγές στο κανονισμό. Έχουμε αρκετές αλλαγές στον κανονισμό, δεν τις γνωρίζει ο κόσμος, αντιμετωπίζουμε προβλήματα γιατί γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που ο κόσμος δεν γνωρίζει τις αλλαγές που έχουν γίνει στη διαιτησία. Είναι θυγόμενος όταν βλέπει ένα αγώνα ένας φίλαθλος και λόγω άγνοιας νομίζει ότι έχει δίκιο και μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Μια πολύ όμορφη έκθεση φωτογραφίας μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών φιλοξενείται στο ισόγειο του Διοικητήριου Δράμας. Η έκθεση θα λειτουργεί έως και τις 29 Απριλίου, ενώ τη διοργάνωση έχουν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Επιστημονικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Εκπαιδευτικός Κύκλος. 10 θεματικές περιοχές έχει η έκθεση της φωτογραφίας των μαθητών, μαθητριών αλλά και των εκπαιδευτικών που έχει σαν γενικό τίτλο «Είναι στιγμές με τα μάτια μαθητών και εκπαιδευτικών». Οι θεματικές αυτές περιοχές έχουν να κάνουν με τις στιγμές των δρόμων, χρώματα και αποχρώσεις,
αρχιτεκτονικές προκλήσεις-προσκλήσεις, ο κύκλος των συναισθημάτων, γωνίες θέασης, αρώματα της φύσης, ζώα και πτηνά, κάτι έχουν να μας πούν. Απλά αφηρημένοι, έθιμα και παραδόσεις, ο κόσμος από ψηλά. Ένας από τους λόγους που ξεχωρίζει αυτή η έκθεση και καλόν είναι όσοι θέλουν να την επισκεφθούν, είναι και ο τρόπος που στήθηκαν τα στάντ. Είναι σαν ένας μικρός λαβύρινθος που σε οθεί να ανακαλύψεις όλα αυτά που με τον φακό τους οι μαθητές και οι μαθήτριες αλλά και οι εκπαιδευτικοί αποτύπωσαν για μια στιγμή στην αιωνιότητα. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας, έχει τίτλο «Είναι στιγμές», γιατί μια φωτογραφία είναι μια στιγμή, αυτό σκεφτήκαμε, με τα μάτια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Κατά συνέπεια συμμετέχουν μαθητές, μαθήτριες από το σχολείο μας και εκπαιδευτικοί. Γίνεται στα πλαίσια των ημερών εκπαίδευσης 2018 και ξεκίνησε από τις 20 του μήνα, 20 Απριλίου. Θα είναι ανοιχτή στο κοινό εδώ στο ισόγειο του Διοικητηρίου της Δράμας μέχρι και τις 29 Απριλίου που ολοκληρώνεται το Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνουμε 27 με 29 Απριλίου. Θέλουμε να εκφράσουμε, ουσιαστικά είναι μια έκφραση των ίδιων των παιδιών, το πώς βλέπουν τα πράγματα. Υπάρχουν 10 θεματικές κατηγορίες, στιγμές των δρόμων, αρώματα της φύσης, αρχιτεκτονική, γωνίες θέασης. Οπότε οι μαθητές έχοντας τις παραστάσεις αυτές κράτησαν στο κινητό τους, στη φωτογραφική τους μηχανή, σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή κάποιες απεικονίσεις αυτών των πραγματικοτήτων τις οποίες μας τις έφεραν και τις εκθέτουμε εδώ σε αυτό το χώρο. Μερικές πραγματικά είναι τόσο καλλιτεχνικές, είναι τόσο εκπραστικές, είναι τόσο όμορφες που δεν νομίζω ότι μπορεί να τις τράβηξε ένας μαθητής, ένα απλό παιδί. Ναι. Πραγματικά και εμάς μας έχουν εκπλήξει. Αυτό νομίζω είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το σημαντικό και νομίζω ότι είναι μια διαδικασία την οποία μπορούμε να την συνεχίσουμε και να την αναβαθμίσουμε και στη νέα χρονιά. Επίσης πρέπει να πω ότι ο τρόπος που έχουμε στήσει εδώ την έκθεση είναι λίγο ιδιαίτερος, δεν είναι πολύ παραδοσιακός. Έχει τη μορφή ενός λαβύρινθου, στην οποία αυτός που θα μπει αισθάνεται ότι μπήκε μέσα σε ένα χώρο και περιπλανιέται σε αυτόν και νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Καλτσίδη, τον Γιώργο, καθηγητής του Μουσικού Σχολείου Καλλιτέχνης, ο οποίος είχε την έμπνευση ουσιαστικά για να στήσουμε την έκθεση κατά αυτόν τον τρόπο. Πολύ ευρηματικός, πολύ έξυπνος ο τρόπος. Ναι. Επιτρέπει στους θεατές να έχουν πλήρη εικόνα για όλες τις δουλειές των μαθητών, γιατί κάθε stand έχει δύο διαφορετικές δουλειές. Έτσι, ακριβώς αυτό. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Να είστε καλά.